Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και θέλω ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα βάλουμε μερικές φωτογραφίες, καινούριες φωτογραφίες, μέσα στο άλμπουμ μου. Αφού τις κόψαμε στο προηγούμενο part και τις ολοκληρώσαμε, ήθελα να τις βάλουμε. Έτσι, αυτό πάει στην άκρη και φέρνουμε αυτό εδώ. Αυτό θα είναι δύσκολο, καθώς έχει μέσα διάφορα περίεργα. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Κάποια αναγκαστικά θα πάνε σε άλλο άλμπουμ, καθώς δεν χωράνε όλα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το New Acacia, ένα από τα αγαπημένα μου ιαπωνικά πλοία, το οποίο έρχεται στην Ελλάδα και έγινε το πολύ γνωστό νησί Σάμος, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ταξιδεύει, πάει Σαραμό, Καρλόβαση, Βάθη, σε τέτοια δρομολόγια. Έτσι, θέλει λίγο ακόμα κόψιμο. Έτοιμο. Πάμε τώρα για το Crete 1 και το Crete 2. Δύο από τα πιο σημαντικά ιαπωνικά πλοία που έχω στην κατοχή μου. Που είναι και από τα αγαπημένα μου, να είμαι και ειλικρινής. Παιδιά, αυτό θέλει αγκαλιά υπομονή, από ό,τι καταλαβαίνετε. Βλέπετε, σε κάποια σημεία ζορίζομαι. Αλλά δεν πειράζει, σε τέτοια πράγματα γουστάρω να ζορίζομαι. Πώς μην καταλαβαίνετε τι είδους υπομονή είναι αυτή. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Γιατί δεν χρειάζεται να το λέω εγώ συνέχεια. Ωραία, με την καινούρια μορφή. Πάμε να βάλουμε τα υπόλοιπα. Κάποια πάνε πιο γρήγορα από τα προηγούμενα. Να το πω και στα αγγλικά, γιατί δεν θα έχει ώρα να το πω στα αγγλικά. I am giving everything. Everything. Μακάρι θα πει να πάω νεογικές προβολές. Πιστεύω ότι αυτό θα δείξει προβολές. Θα μου πεις πολλά ζητάς. Εγώ το εύχομαι. Τώρα τι θα γίνει, αυτό το θέλει μόνο ο Θεός. Δεν ξέρω εγώ. Ωραία. Πάμε. Έλα εδώ. Μπες μέσα. Ωραία, το δύσκολο κομμάτι έχει φύγει. Αυτό ήταν το δύσκολο. Τώρα το υπόλοιπο δεν μας πολύ νοιάζει τόσο πολύ, γιατί είναι πιο εύκολο. Εδώ το νιου γιουκαρί, το αδερφό πλοίο του νιου Τζουράν, το γιουτι 2 ας πούμε έτσι. Α, βγήκε πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, όχι, έχει βγει ωραίο, έχει βγει ωραίο. Πολύ ωραίο. Να, γιατί δείτε λίγο.
Πάμε τώρα για το επόμενο. Το επόμενο ποιο είναι, αν το φέρει χαμανά σου. Ας το βάλουμε και αυτό. Τι ωραίο που έχει βγει. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ μου αρέσει. Παιδιά, sorry την απουσία ομιλίας, αλλά προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος για να μου βγει σωστό το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό το πράγμα, παιδιά, έχει λίγη συγκέντρωση, δεν βλάπτει. Όχι, παιδιά, μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Τώρα δεν μου δίνει έδαφος για να σαν αναθιστώ, θα το αποφύγω όσο πιο καλύτερα μπορώ. Γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μου ξανά. Δεν γουστάω να ξαναπώ πάλι αυτό το τρυπάκι. Κάνω ό,τι μπορώ να το αποφύγω. Όσο μπορώ φυσικά, γιατί δεν πρέπει να ζητάνε πάρα πολλά πράγματα. Είπαμε αλλά που δεν γίνονται. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Το πιο χωρικό κομμάτι έχει φύγει, να το ξέρετε. Ας περίμενε, εδώ. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να έχετε βαρεθεί μέχρι τώρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να κάνετε υπομονή, τελειώνω σε λίγο. Το βίντεο αυτό δεν είναι για όλους. Είναι για όσους ενδιαφέρονται. Για ακριβώς είναι πολύ βαρετό. Αν δεν πειράζει, εγώ δεν το θεωρώ βαρετό αυτό που κάνω. Απλά γουστάρω αυτό που κάνω. Είναι απλό. Εδώ τώρα έχουμε το φέρι νησί Κιμάρου.
Ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε. Τώρα στο πιο χαρτικό κομμάτι έχει περάσει, δεν έχει άλλο. Με άγχωνε λίγο αυτό στην αρχή. Δεν είναι εύκολο το αυτό. Τώρα δίνω όλη μου την υπομονή σε αυτό. Όσο μπορώ φυσικά. Μην ζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπετε ότι απλώνω το χέρι εδώ, όπου παίρνω τα υπόλοιπα. Άρα τελειώνουμε. Δεν έχει πολλά ακόμα. Άντε να βάλω την πλάτη πίσω.
περίμενε. Εδώ χρειάζεται μια επιδιόρθωση. Θα βγει το μπανιάρικο αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτό θα το βάλουμε αλλού. Θα το βάλουμε αλλού. Ή όχι. Δεν έχω πολλά γάμο. Άντε, θα βάλουμε. Θα βάλουμε εδώ. Τώρα έχουμε αναπτύξει λίγο ρυθμό. Να πιο γρήγορα.
Έχουμε να πει ρυθμό, παιδιά. Πάμε πιο γρήγορα. Πάει καλά. Πάντως νομίζω να έχετε καταλάβει τι είδους υπομονή αυτή. Είναι αρκετά μεγάλη. Χαίρομαι όμως που μπορώ να το κάνω. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Πάρω στα καράφια, παιδιά, είναι η λατρεία μου προς το παρόν. Μέχρι να βρεθεί κανένα άλλο θέμα που μπορεί να πάρει αυτή τη θέση, που δεν νομίζω. Παραμένουν το αγαπημένο μου θέμα. Ωχ, τελειώσαμε. Δεν έχει άλλο. Έτσι να δούμε ποιο να βάλω τώρα. Θα δείτε ποιο να βάλω. Έτσι. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Α, και μια πέρα θα τη βάλω με άλλη. Λοιπόν, το άλμπουμ αυτό τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε. Πάει αυτό, είναι έτοιμο. Α, είναι και βαρύ. Τώρα πάμε να φέρουμε το άλλο. Δεν τελειώσαμε γενικά. Ας όμως εδώ πέρα δεν έχουμε και πολύ χώρο.
Έλα. Δώστο. Έλα, τελειώνουμε. Όπα, έχουμε και εδώ πέρα. Έτσι που είσαι, εδώ είσαι. Άρα και εδώ πέρα έχουμε λίγο μπλέξει. Το καλό το παλικάρι ξέρει καλά μονοπάτια. Την σμίγκρινα λίγο για να μπορέσω να τις βάλω. Ωραία, και τι έμεινε, μείναν αυτά εδώ. Μέσα είδε κάτι. Για να μην κολλήσουμε, γιατί δεν θέλω να κολλήσω. Λοιπόν, τελείωσε. Ας βάλω και μερικά άλλα εδώ πέρα που έχω μπόλικα. Αφού έχει ακόμα χώρο. Α, ας περιμένω. Πρέπει να πάω να πάρω κάτι. Περιμένω, έρχομαι. Βασικά όχι, εδώ θα κάτσω. Δεν θα πάω να πάρω, όχι. Ωραία, αυτό θα πάνε στην άκρη. Όποιο ώρα να βάλω, βάλω και αυτό εδώ. Το φέρει σου μειώσει.
Θέλω να πάμε το αγαπημένο μου. Ιαπωνικό πλοίο. Το Sunflower 11. Τα μετακινώ αυτά. Αυτά να φύγουν από εδώ. Τα βλέπω θα τα βάλω. Παρουσίουρα θα τα βάλω εδώ. Αναγκάστηκα να κάνω μια αλλαγή. Να μετακινήσω μερικά ώστε να χωρέσουμε τα βασικά. Τώρα ας βάλουμε αυτό εδώ. Αυτό είναι το Fairy Lilac. Το οποίο είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο για την τραγική του είδηση. Αυτό δεν είναι ποτέ στην Ελλάδα, δεν έγινε ποτέ ελληνικό. Πήγε στις Φιλιππίνες και βυθίστηκε το 2008 πάνω από 800 νεκρούς. Λοιπόν, ας βάλουμε και το Sewol εδώ πέρα, γιατί και αυτό μας είναι χρήσιμο. Και αυτό βυθίστηκε. Το είχαμε δει και σε βίντεο ξεχωριστά. Το Sewol κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία, παιδιά. Σαν το Fairy Naninue. Το όνομα Fairy Naninue. Και βυθίστηκε το 2014 έως από το Incheon της Βόρειας Κορέας. Παίρνουν από το θάνατο πάνω από 100 επιβάτες. Βυθίστηκε από αυτήν παιδιά. Το πλοίο βρέθηκε μετά και ανασύρθηκε.
Θα πάμε εμπιστευμένο για κάποιους μήνες. Και παιδιά, τελείωσε. Το ολοκλήρωσε. Οπότε πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και το Mobi Prime μέσα. Να φύγει και αυτό από τη μέση. Έχω εδώ πέρα το άλμπουμ με τα ιταλικά. Και θα το βάλουμε εδώ. Έχει και πολλές φωτογραφίες το Mobi Prime. Έχω ασχοληθεί μαζί του. Προηγουμένως το Mobi Prime δεν είχε πολλές φωτογραφίες, τώρα έχει περισσότερες. Έτοιμο.